Η Μιτσικαρά κλήθηκε να ενσαρκώσει την αξέχαστη Αλίκη Βουγιουκλάκη και να τη διπλοπροσωπήσει σε δύο θρηλυκές σκηνές του ελληνικού σινεμά. Ως ουσίες της εθνικής μας στάρ, η ομοιότητά τους ήταν τόσο μεγάλη που για πολλά χρόνια κανένας δεν αντιλήφθηκε ότι τη βλέπαμε ως Αλίκη στη θέση της Αλίκης. Η κατακόσμων Μαλαμίτσα Καπετανοπούλου γεννήθηκε στην Ισμαηλία το 1940 πατέρα τη ο Γιώργο Καπετανόπουλο και μητέρα τη η Κλεάνθη φωνιού με καταγωγή από Σύφνο και Σιμή. Παντρεύτηκε το 1961 με τον Ελληνό Αυστραλό Γιάννη Καρά από τα Κύθυρα, ο οποίο και την πήρε μαζί του στην Αυστραλία. Το 1956 η Μίτση συμμετείχε στα Καλυστία και κατάφερε μεταξύ 450 κοριτσιών να φτάσει μέχρι την τελική πεντάδα κατόπιν αφού σπούδασε σε σχολή μοντελίστ, εργάστηκε αρχικά στην οικογενειακή επιχείρηση βοηθώντας τη μητέρα της στη μαγειρική και κατόπιν ως μοδίστρα. Μερικά χρόνια αργότερα η Μίτση συνεργάστηκε με την Αλική βουγιουκλάκη του μπλάροντας στην ηθοποιό στις ταινίες «Η δασκάλα με τα ξανθά και «Η νεράιδα και το παλικάρι». Η ίδια συμμετείχε στις πιο δύσκολες σκηνές της Αλικής Βουγιουκλάκη, καθώς εκείνη ήταν τότε έγκυος στο γιο της Γιάννη. Η Μιτσικάρα είχε μιλήσει για τη συνεργασία της με την Αλική σε παλαιότερη συνέντευξη λέγοντας «Τότε η Αλική ήταν έγκυος στο Γιάννη της. Στα μέσα των γυρισμάτων της ταινία η νερά είδα και το Παλικάρι, οπότε ζητούσαν σωσία. Η Φίνος με την οποία εργάστηκα δύο χρόνια με χρησιμοποίησε στα δύσκολα και μακρινά πλάνα. Είχαμε τις καλύτερες σχέσεις. Με αγαπούσε και εκτιμούσε αυτό που έκανα. Ήταν γενναιόδορη και πολύ καλή με τους συνεργάτες της. Το ίδιο και ο Δημήτρης Παπαμιχαήλ. «Περάσαμε όμορφα στην Κρήτη», είχε δηλώσει πριν από κάποιο διάστημα στην απογευματινή.